Συνάδελφοι, καλησπέρα. Εκ μέρους της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τους συναδέλφους αγωνιστές από τη Γαλλία, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στους αγώνες τους. Είμαστε δίπλα τους, όπως αγωνίζονται οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, μέσα από τα συνδικάτα, μέσα από το ΠΑΜΕ, έτσι και οι εργαζόμενοι στη Γαλλία οφείλουν να αναμετρηθούν με αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και να βγουν νικητές. Συναδέλφες και συνάδελφοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ λίγες μέρες μετά την επιτυχία της απεργίας στις 24 του Σεπτέμβρη και μόλις πριν δύο μέρες από την απεργία στις 2 του Οκτώβρη και έχοντας ολοκληρώσει έναν μήνα πλούσια δράση των συνδικάτων από τις πρώτες αγωνιστικές προσπάθειες που ξεκίνησαν στα πλαίσια των κινητοποιήσεων της ΔΕΘ. Η σημερινή μας σύσκεψη έχει σκοπό να οργανώσουμε την πάλη και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων. Η απεργία στις 24 του Σεπτέμβρη απέναντι στο πολυνομοσχέδιο σκούπα της κυβέρνησης, που χτυπά τις συλλογικές συμβάσεις και άλλα εργασιακά δικαιώματα, επιδιώκοντας να βάλει ταυτόχρονα τα συνδικάτα στο γύψο, είχε σημαντική επιτυχία. Είναι πράγματι μια παρακαταθήκη. Έδωσε το στίγμα για τη συνέχεια και για την κλιμάκωση. Είχε μεγάλη επιτυχία όχι μόνο γιατί νέκρωσαν οι συγκοινωνίες, η ακτοπλοεία με την αποφασιστική στάση των αυτεργατών που άφησε στα χαρτιά την απόφαση του δικαστηρίου του Πειραιά και κουρέλιασε την προσπάθεια των εφοπλιστών να βγάλουν την απεργία τους παράνομη, στο λιμάνι, τα μεγάλα εργοτάξια, σε πολλά εργοστάσια και επιχειρήσεις, αλλά και γιατί πραγματοποιήθηκε στην κυριολεξία κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Πραγματοποιήθηκε απέναντι στο μαύρο μέτωπο κυβέρνησης επιχειρηματικών ομίλων, εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, ιδιαίτερα της συνδικαλιστικής μαφίας, στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, που λύσαξε απέναντι στην απεργία. Αυτοί, όλοι αυτοί, είχαν δώσει τα χέρια στις 2 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, ότι θα έρθει το αντεργατικό τερατούργημα και δεν θα κουνηθεί φύλλο από τα συνδικάτα, όπως προσπάθησαν να κάνουν άλλωστε το Γενάρη του 2018, τότε που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τον απεργοκτόνων νόμο. Η χειραψία Μητσοτάκη Παναγόπουλου, που αποθανατίστηκε άλλωστε από δεκάδες μέσα μαζικής ενημέρωσης, επισφράγισε αυτή τη συμφωνία με αντάλλαγμα οι εργοδότες και τα ΜΑΤ να εξασφαλίσουν τις καρέκλες αυτής της μαφίας, όπως τους αποκαλούν οι εργαζόμενοι στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ. Έκαναν προσπάθεια να διαμορφώσουν ένα ισχυρό απεργοσπαστικό μηχανισμό. Η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ με συνεχή αλλαγή ημερομηνιών προσπάθησε να σπάσει και να υπονομεύσει την απεργία. Ξέρασαν χολή και αντικομουνισμό. Εκβίασαν προέδρους ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων. Έλεγαν ψέματα και προσπάθησαν να κρύψουν τις αντεργατικές συνέπειες του πολυνομοσχεδίου. Απέτυχαν, επιβεβαιώνοντας ότι αυτή η ηγεσία έχει ξεφτυλιστεί κι άλλο μέσα στους εργαζόμενους. Γιατί λογάριασαν χωρίς τους εργάτες και τα συνδικάτα τους. Λογάριασαν χωρίς το ΠΑΜΕ. Το κάλεσμα και οι πρωτοβουλίες που πήρε το ΠΑΜΕ από τη σύσκεψη των συνδικάτων στις 5 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη βρήκαν σημαντική ανταπόκριση μέσα στην εργατική τάξη. Η απεργία ήταν μια πρώτη μαζική ενωτική απάντηση των εργαζομένων που διαδήλωσαν σε 60 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και με τη μαζικότητα τη συγκέντρωση χιλιάδων εργατοϋπαλλήλων στα προπήλαια, στη συγκέντρωση των συνδικάτων, ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν νέα πλήγματα στα δικαιώματά τους, δεν πρόκειται να παραδώσουν τα συνδικάτα, τα όπλα του αγώνα τους, στους εργοδότες, στο κράτος και στους εργατοπατέρες. Η απεργία στις 2 του Οκτώβρη υπαγορεύτηκε από την επιτυχία της προηγούμενης απεργίας. Είναι βήμα κλιμάκωσης και προειδοποίησης στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μην φέρει το αντεργατικό τερατούργημα. Σε αυτές τις δύο μέρες που απομένουν, πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για την επιτυχία της απεργίας. Να μετρήσουμε νέα βήματα στη συμμετοχή, παρά την υπονόμευση που προσπαθεί να κάνει εκ νέου ο μηχανισμός των εργατοπατέρων. Να είναι μαζική η συγκέντρωση των συνδικάτων στα προπήλαια. Επιδιώκουμε στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ για μαζικούς ενωτικούς αγώνες να ανταποκριθούν και άλλα νέα συνδικάτα και άλλοι νέοι συνδικαλιστές. Οι εργαζόμενοι να γυρίσουν την πλάτη τους εργατοπατέρες. Η χρεοκοπημένη ηγεσία της ΓΕΣΕΕ
να μην βρει στην κυριολεξία έναν εργαζόμενο που να τη χειροκροτήσει. Όμως, συνάδελφοι, δεν τελειώνουμε με τη νέα απεργία. Απαιτείται ουσιαστικός σχεδιασμός και κλιμάκωση από κάθε συνδικάτο, σε κάθε χώρο δουλειάς και κλάδο. Νέες πρωτοβουλίες που θα δώσουν τη δυνατότητα στα συνδικάτα να αντιπαλεύουν το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης καθημερινά, να συσπυρώσουν νέες δυνάμεις ώστε να στριμωχτούν τα επιτελεία της κυβέρνησης και η ίδια η κυβέρνηση για τα καλά. Πρέπει να δώσουμε, συνάδελφοι, τη μάχη της ενημέρωσης ακόμα περισσότερο. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει, το μεγαλύτερο τμήμα των εργαζομένων δεν γνωρίζει για το νομοσχέδιο και τις αρνητικές συνέπειες στη ζωή τους. Τα διοικητικά συμβούλια των συνδικάτων, οι επιτροπές αγώνα, πρέπει να οργανώσουν καλά μια τέτοια δουλειά, με μαζικές εξορμήσεις, συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς, γενικές συνελεύσεις. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των συνταξιούχων, το δεκαήμερο δράσης που έχουν εξαγγείλει σε όλη την Ελλάδα, με αφετηρία την αυριανή πανατική του συγκέντρωση στην Αθήνα, διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά τους, την επαναφορά των συντάξεων στα προ-κρίσης επίπεδα και τα υπόλοιπα κοινωνικοασφαλιστικά τους δικαιώματα. Να επιμείνουμε σε πλατιές εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς καθημερινά, αλλά και στα σταθμούς των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπου μετακινούνται εκατοντάδες χιλιάδες συνάδελφοί μας καθημερινά. Να ξαναδώσουν τα συνδικάτα, όπως έκαναν το Σάββατο και τη Δευτέρα σήμερα το πρωί, ένα τέτοιο ραντεβού για μαζικές εξορμήσεις στον ΙΣΑΠ και το Μετρό την Παρασκευή στις 4 του Οκτώβρη και την Πέμπτη στις 10 του Οκτώβρη. Την Τρίτη στις 8 του Οκτώβρη δίνουμε ραντεβού έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου εκδικάζεται η προσφυγή των βιομηχάνων, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, ενάντια στο ξεπάγωμα των τριετιών. Είναι μια προσφυγή που επιβεβαιώνει ότι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων στον πάγο, χωρίς αυξήσεις στους μισθούς, χωρίς όρημα μισολογικά και εργασιακά δικαιώματα, με γενικευμένη ευελιξία. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα πρωτοβουλειών και δράσεων, από τα συνδικάτα κλιμακώνουμε τον αγώνα ενάντια στον εργατικό πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης με μια πολύμορφη δραστηριότητα, με μαζικές παραστάσεις διαμαρτυρίας, συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, νέους απεργιακούς αγώνες. Επιδιώκουμε κάθε κινητοποίηση που εκδηλώνεται σε χώρους δουλειάς και κλάδους να συνενωθεί σε ένα μαζικό και ενωτικό ρεύμα αντίστασης στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων, να δυναμώσει η αλληλεγγύη σε κάθε κλάδο που αγωνίζεται. Από αυτή τη σκοπιά στηρίζουμε τους αγώνες των εκπαιδευτικών και των φοιτητικών συλλόγων ενάντια στα νέα αντιεκπαιδευτικά μέτρα που προετοιμάζει η κυβέρνηση, τους αγώνες των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία ενάντια στη συνεχή υποβάθμιση των δημόσιων παροχών υγείας, τους εργαζόμενους σε κάθε χώρο δουλειάς και κλάδο που αγωνίζονται για αυξήσεις στους μισθούς, αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και για κάθε άλλη δίκαιη διεκδίκηση. Συναδέλφες και συνάδελφοι, ο αγώνας που δίνουμε από τι μεγάλη αντοχή. Δεν ξεμπερδεύουμε με το αντιδραστικό πολυνομοσχέδιο. Μπροστά μας έχουμε ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις, ακόμα μεγαλύτερες μάχες να δώσουμε, αφού η επίθεση ενάντια στο δικαίωμα των εργαζομένων θα ενταθεί. Δίνουμε πράγματι ένα δύσκολο αγώνα σε αντίξωες συνθήκες που διαμορφώνει ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης και η υποχώρηση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Όμως δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει ένας ελπιδοφόρος δρόμος. Γιατί στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν χρόνια τώρα επιχειρηματικοί όμιλοι και κυβερνήσεις τους, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, να βάλουν στο χέρι τα συνδικάτα και τους αγώνες τους, να υποτάξουν τις διεκδικήσεις τους στα συμφέροντα του κεφαλαίου, δεν τα έχουν καταφέρει. Και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πρωτοπόρα δουλειά του ΠΑΜΕ και των ταξικών συνδικάτων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αυτή η αταλάντευτη στάση που δεν στοιχίζεται πίσω από το ένα ή το άλλο μείγμα αστικής διαχείρισης, που αρνείται τον κοινωνικό εταιρισμό και τη συνδικολόγηση, που δεν συμβιβάζεται μπροστά στην καταστολή και την εργοδοτική τρομοκρατία, που διαμορφώνει θέσεις και εκτιμήσεις με βάση τα εργατικά συμφέροντα, αυτή γίνεται πηξίδα και οδηγός για την πρωτοπόρα δράση. Από αυτή τη σκοπιά εκτιμάμε ότι για την οργάνωση της πάλης και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων χρειάζεται να συνειδητοποιηθούν καλά από τα συνδικάτα και τους συνδικαλιστές
συνολικότερα από τους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα μια σειρά κρίσιμα ζητήματα που μας αφήνει η πρόσφατη αλλά και η παλιότερη πείρα. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, έχει σημασία να φτάσουν πλατιά μέσα στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους οι εκτιμήσεις για την απεργία στις 24 του Σεπτέμβρη. Είναι απαραίτητος όρος ώστε να καλλιεργηθεί η μαχητικότητα και η αγωνιστικότητα μέσα στους εργαζόμενους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης της Κυβέρνησης, ο κύριος Γεωργιάδης, περιχαρής δήλωνε στις αρχές Σεπτέμβρη ότι το νομοσχέδιο που ο ίδιος χαρακτήριζε οδοστρωτήρα θα ψηφιστεί μέσα σε λίγες ημέρες. Το ίδιο δήλωνε και ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης, αφού άλλωστε το πολυνομοσχέδιο δίνει στον ίδιο αρμοδιότητες τσάρου στην κυριολεξία. Με υπουργικές αποφάσεις δηλαδή να επιλέγει ο ίδιος ο Υπουργός τον τρόπο που θα γίνονται οι αρχαιρεσίες, ποια θα είναι τα αντιπροσωπευτικά συνδικάτα, ποια είναι αυτά που θα υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και άλλα. Η απεργία όμως και η κλιμάκωσή της τους έκοψαν έστω και προσωρινά τη φόρα. Απέτυχε η προσπάθεια της κυβέρνησης να περάσει στα βουβά το πολυνομοσχέδιο, όπως και η προσπάθεια των εργατοπατέρων στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ να κρατήσουν τα συνδικάτα σε αδράνεια, οργανώνοντας παράλληλα ένα πρωτόγνωρο απεργοσπαστικό μηχανισμό. Και αυτό παρά το γεγονός ότι είχαν τη στήριξη και ενός μεγάλου προπαγανδιστικού μηχανισμού και πολλών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην υπηρεσία τους, στην προσπάθεια να συκοφαντήσουν τον αγώνα των εργαζομένων. Στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ για απεργιακό ξεσηκωμό ανταποκρίθηκαν δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολλές ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα ευρύτερα της επιρροής του ΠΑΜΕ, αναγνωρίζοντας τους τεράστιους κινδύνους που φέρνει το αντιλαϊκό πολυνομοσχέδιο και ιδιαίτερα όσον αφορά το ηλεκτρονικό Μητρώο και την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σε αντιπαράθεση με τη στήριξη της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, αλλά και της ΕΑΚ, στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, στο σχέδιο νόμου και σε πλευρές στις αντισυνδικαλιστικές διατάξεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των συνδικάτων και των συνδικαλιστών κατανοεί ότι αυτές αποτελούν ορολογιακή βόβα στο συνδικαλιστικό κίνημα και είναι αποφασισμένοι να το αντιπαλέψουν. Δεύτερο, απαιτείται να δυναμώσει ο αγώνας με νέες δυνάμεις και με νέα συνδικάτα, να βρει μεγαλύτερη ανταπόκριση το κάλεσμα του ΠΑΜΕ για μαζικούς ενωτικούς αγώνες με σύνθημα «Διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, ζωή με δικαιώματα». Δεν χωρά καμία αυταπάτη ότι υπάρχει κλάδος ή χώρος δουλειάς που μπορεί να εξαιρεθεί της αντεργατικής επίθεσης, ότι υπάρχει πτυχή της ζωής της εργατικής και λαϊκής οικογένειας που θα μείνει στο απειρόβλητο. Στο πολυνομοσχέδιο, θυμίζουμε, συμπεριλαμβάνονται το οριστικός ενταφιασμός των κλαδικών συμβάσεων που σημαίνει νέα συμπίεση των μισθών, η ενίσχυση ξανά των ενώσεων προσώπων που η σύμβαση που θα υπογράφουν θα υπηρεσιούν των κλαδικών, οι τοπικές κλαδικές συμβάσεις που θα υπηρεσιούν επίσης έναντι των κλαδικών συμβάσεων, η κατάργηση και του ελάχιστου δικαιώματος για μονομερή προσφυγή στον ΟΜΕΔ, η συνυπευθυνότητα του εργαζόμενου για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη, με αποτέλεσμα και τη μη αναγνώριση των ενσύμων, η υπονόμευση στην πληρωμή της υπεροριακής απασχόλησης με το πλαφόν 12% που βάζει δίθεν για καταπολέμηση της μερικής απασχόλησης, η θέσπιση ηλεκτρονικού Μητρώου και η καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τις γενικές συνελεύσεις και απεργίες που οδηγεί σε ένα μεγάλο φακέλωμα τους εργαζόμενους και ειδικά τα ταξικά συνδικάτα, ο ορισμός του Υπουργού Εργασίας ως ανώτατου άρχοντα για να παρεμβαίνει αυτός όποτε νομίζει στα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σχεδιάζει νέα αντιδραστικά μέτρα που αφορούν στο κοινωνικό ασφαλιστικό με ορίζοντα την πλήρη ιδιωτικοποίησή του και την υπονόμευση του δημόσιου πυλώνα, όπως ονομάζουν τα γεράκια της Τρόικας, με συντάξεις και παροχές πτωχοκομείου. Έρχονται ιδιωτικοποιήσεις στη ΔΕΗ, στην ΕΙΔΑΠ, στην ΕΙΑΘ, στις αστικές συγκοινωνίες. Νέα επίθεση στην υγεία και στην παιδεία, με ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση και συνεχή υποβάθμισή τους. Θα μεγαλώσει αισθητά ο αριθμός των πληστηριασμών και των κατασχέσεων για τις φτωχές εργατικές και λαϊκές οικογένειες προς όφελος των τραπεζιτών και άλλων γερακιών που θα αναλάβουν τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, με ταυτόχρονο χτύπημα στα δικαιώματα των τραπεζοϋπαλλήλων και με χιλιάδες νέες απολύσεις όπως την Τράπεζα Πειραιώς. Ενώ θα συνεχίσουμε να μετράμε νεκρούς, θύματα των πυρκαγιών, των σεισμών και των πλημμύρων,
αφού δεν υλοποιείται κανένα ουσιαστικό μέτρο πρόληψης στη λογική του ότι οι υποδομές που συμβάλλουν στην πρόληψη και την καταστολή των φυσικών ακραίων, όπως τα λένε, φαινομένων, δεν φέρνουν κέρδη. Είναι φανερό, συνάδελφες και συνάδελφοι, ότι η αξίωση του ΣΕΒ και των εφοπλιστών, η Νέα Δημοκρατία να γκρεμίσει ό,τι δεν πρόλαβε να γκρεμίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται πράξη. Το ανάπτυξη για όλους που διαφημίζει η Νέα Δημοκρατία αποτελεί συνέχεια της δίκαιης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, που όμως έχουν κοινό παρονομαστεί την κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Παρά τις προσδοκίες και την αναμονή που γέννησε σε κάθε φάση, που γεννά σε κάθε φάση η κυβερνητική εναλλαγή για ένα μεγάλο τμήμα εργαζομένων, επιβεβαιώνεται ότι μόνο χαμένος είναι ο λαός που πληρώνει είτε το λογαριασμό της κρίσης είτε το λογαριασμό της ανάπτυξης. Δεν υπάρχει ανάπτυξη, συνάδελφοι, που να μοίρασε ποτέ τα κέρδη της με τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχει αστική κυβέρνηση και κυβερνητική διαχείριση που να είχε οδηγό της στα εργατικά συμφέροντα. Τα μπαγιάτικα συνθήματα για αντιδεξιά μέτωπα ξυπνούν εφιάλτες στους εργαζόμενους που είδαν τις προσδοκίες τους να καταραίουν στη ρεαλιστική διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στις συμπληγάδες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στους αγώνες τους. Τίποτε άλλωστε δεν τους χαρίστηκε. Χρειάζεται να δυναμώσουν εκείνοι οι αγώνες που δεν στριμώχνονται στη λογική του μικρότερου κακού, που δεν είναι διατεθειμένοι να απεμπολίσουν δικαιώματα και κατακτήσεις για να θησαυρίζει με ακόμα πιο γοργούς ρυθμούς στο κεφάλαιο. Το παράδειγμα του επιχειρηματικού κολουσού στον τουρισμό, της Thomas Cook, που χρεοκόπησε μέσα σε μια νύχτα, επιβεβαιώνει πως παρά τους τζίρους δισεκατομμυρίων δολαρίων, θύματα είναι μόνο οι εργαζόμενοι, ενώ δείχνει και τα όρια της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που τα πρώτα σημάδια μιας νέας πιθανής κρίσης χτυπούν ήδη την πόρτα ισχυρών καπιταλιστικών οικονομιών. Έχει συγκεντρωθεί σημαντική πείρα πια για τους εργαζόμενους να συνειδητοποιήσουν ότι άλλος δρόμος, πέρα από τη διεκδίκηση όσων έχουν πραγματικά ανάγκη οι ίδιες και οι οικογένειές τους, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες και της παραγωγής και της επιστήμης, δεν υπάρχει. Γι' αυτό πρέπει να οργανωθούν αγώνες για σταθερή δουλειά, με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και μισθούς, για την κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης και των δουλεμπορικών γραφείων, για κοινωνική ασφάλιση, αποκλειστικά δημόσια, που να εξασφαλίζει παροχές και συντάξεις υψηλού επίπεδου με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, για υγεία, παιδεία, πρόνοια, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν στην υπηρεσία των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, για έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής θωράκισης που να σέβονται το περιβάλλον και να προστατεύουν τη ζωή, την εργασία και την περιουσία του λαού μας. Ενάντια στους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις, ενάντια στα χαράτσια και στη φορολογιστία, και μάλιστα η Επιτροπή του ΠΑΜΕ που έχει συσταθεί ενάντια στους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις οργανώνει μια νέα παρέμβαση. Την Τετάρτη που μέρα απεργίας σέρνουν έναν εργαζόμενο καρκινοπαθή για να του πάρουν οι τράπεζες στο σπίτι και οργανώνεται μια τέτοια παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας την Τετάρτη το πρωί. Ενάντια αγώνες, ενάντια συνολικά στις ιδιωτικοποιήσεις. Τρίτο ζήτημα. Απαιτείται ταυτόχρονα να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στα υπεραλιστικά σχέδια των ΗΠΑ ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή και τις βαθύτερες εμπλοκές της Ελλάδας σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Να δυναμώσει πάλι ενάντια στη δολοφονική πολιτική που αιματοκυλά τους λαούς και προκαλεί τον ξεριζωμό και την προσφυγιά. Η χθεσινή τραγωδία στο κέντρο της Μόριας, ο θάνατος μιας γυναίκας και ενός βρέφου στη φωτιά που ξέσπασε, έρχονται να προστεθούν στον προλίγων ημερών θάνατο ενός μικρού παιδιού μετά από ένα τραγικό δυστύχημα στον ίδιο χώρο και στους εκατοντάδες πνιγμένους και αγνοούμενους στα παγωμένα νερά του Αιγαίου και της Μεσογείου. Τα συνδικάτα δεν μπορούν να κοιτούν με απάθεια και αμηχανία αυτά τα γεγονότα. Πρέπει να δυναμώσει η αλληλεγγύη και οι αγώνες ώστε αυτό το έσχος των στρατοπέδων συγκέντρωση στα νησιά του Αιγαίου να κλείσουν, οι κάτοικοι των νησιών να αποζημιωθούν και η Ελλάδα να μην μετατραπεί σε μια αποθήκη προσφύγων. Ο κόσμος αυτός να φιλοξενηθεί σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στην υπηρετική Ελλάδα και να προμηθευτεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα του επιτρέψουν άμεσα να φτάσουν στις χώρες προορισμούς τους. Παράλληλα, να δυναμώσει πάλι ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία.
Η βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς θα έχει και άλλες βαθύτερες και πιο μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες. Η μετατροπή της Ελλάδας σε μια μεγάλη αμερικανοτοϊκή βάση με τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, όπου θα υπογραφεί το προσεχές Σαββατοκύριακο, παρουσία του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα, δυναμώνει τους κινδύνους για τη χώρα μας, η οποία μετατρέπεται σε ενδυνάμει στόχο για τα αντίπαλα υπεριαλιστικά κέντρα και μια χώρα η οποία μπορεί να υποδεχτεί πυρηνικά όπλα. Οι αντιπαραθέσεις στο Αιγαίο με την αυξημένη προκλητική δραστηριότητα της τουρκικής αστικής τάξης, τα διχοτομικά σχέδια που προωθούνται εκ νέου για το Κυπριακό και οι εξελίξεις στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή συγκεντρώνουν νέα μαύρα σύννεφα για τους λαούς της περιοχής. Γι' αυτό πρέπει να δυναμώσει η αντιπεριαλιστική δράση των συνδικάτων και άλλων μαζικών φορέων. Υπάλληλοι ενάντια στις βάσεις και στα πυρηνικά, ενάντια συνολικά στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Να δυναμώσει η φιλία και η αλληλεγγύη των λαών, η προοπτική της αποδέσμευσης από τις λικοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλούμε όλα τα συνδικάτα και τους συνδικαλιστές, όλους τους εργαζόμενους, να στηρίξουν και να υπογράψουν το κοινό ψήφισμα της Επιτροπής Ειρήνης, των εργατικών συνδικάτων και πολλών μαζικών φορέων. Να πάρουν μαζικά μέρος στις κινητοποιήσεις που θα οργανωθούν ενάντια στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, το Σάββατο στις 5 του Οκτώβρη, στις 12 το μεσημέρι και με πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Τέταρτον, απαιτείται να ανοίξει ακόμα πιο αποφασιστικά η συζήτηση μέσα στους εργαζόμενους για την ανάγκη ανασύνταξης και ισχυροποίησης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Η τελευταία απεργία απέδειξε και στους πιο δύσπιστους ότι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από την ηγεσία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ. Από τη λογική του κοινωνικού εταιρισμού και του συμβιβασμού σε έναν δρόμο ανάπτυξης που σπέρνει φτώχεια και εκμετάλλευση για τους εργαζόμενους, που βιάζει το περιβάλλον, που πνίγει τη φτωχολογιά με τα σκουπίδια. Το ίδιο το πολυνομοσχέδιο επιβεβαιώνει ότι και στις συνθήκες της ανάπτυξης οι εργαζόμενοι έχουν να περιμένουν και να μετρήσουν μόνο νέα χασούρα. Η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕΕ, ειδικά αυτοί οι εργαζόμενοι που αποκαλούν συνδικαλιστική μαφία, ο Παναγόπουλος και ο Καραγεωργόπουλος της ΠΑΣΚΕ, ο Κουτσούκης της ΔΑΚΕ, ο Βασιλόπουλος της ΕΑΚ ΣΥΡΙΖΑ, ανοιχτά και ξεδιάντροπα παίζουν το ρόλο τους στην υπηρεσία της κυβέρνησης, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και των άλλων εργοδοτικών ενώσεων. Είναι οι σύγχρονοι εφιάλτες του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να σπείρουν τη σύγχυση, τη μυρολατρεία, να αποδυναμώσουν την απάντηση και την ενημέρωση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι τους έχουν καταλάβει, γι' αυτό και είναι πλήρως απαξιωμένοι. Βρίσκονται μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, σταθεροί απόντες από τα μεγάλα προβλήματα και τις κινητοποιήσεις. Δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να απαξιώσουν τα συνδικάτα, το μεγάλο όπλο της συλλογικής οργάνωσης και πάλι των εργαζομένων, το οποίο χτυπιέται και με το πολυνομοσχέδιο. Η λειτουργία των συνδικάτων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ βρίσκεται στον αντίποδα της γραφειοκρατικής λειτουργίας των σωματείων σφραγίδων που στείνει σε μια νύχτα ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός. Σωματεία σε πολλά εισαγωγικά που λειτουργούν ως μηχανισμός για την αναπαραγωγή της ίδιας γραφειοκρατικής αριστοκρατίας στην ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος. Βρίσκεται στην εντύπερα όχθη εκείνων των συνδικαλιστικών πλειοψηφιών σε συνδικάτα που σπέρνουν την ιτοπάθεια και διαμορφώνουν διεκδικήσεις στα όρια της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, μετατρέποντας ακόμα και πραγματικά μεγάλα συνδικάτα σε νεροκουβαλητές της στρατηγικής του κεφαλαίου. Επιδιώκουμε να δυναμώσει η αγωνιστική απάντηση των εργαζομένων, να δυναμώσουν τα ίδια τα συνδικάτα με νέες δυνάμεις. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, ιδιαίτερα νέες και νέοι, γυναίκες, μετανάστες, πρέπει να βρουν τη θέση τους στα συνδικάτα. Συνδικάτα που θα κατακτούν μια ουσιαστική και δημοκρατική λειτουργία, θα κατοχυρώνουν τη συμμετοχή των εργαζομένων με τις μαζικές τους διαδικασίες και τις γενικές συνελεύσεις, τόσο στη διαμόρφωση των πλαισίων πάλης, όσο και των ετοιμάτων, όσο και στους αγώνες, αλλά και στην πολύμορφη δραστηριότητα που πρέπει να αναπτύσσουν. Συνδικάτα που θα είναι πραγματικό αποκούμπι για τους εργαζόμενους, στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους, αλλά και οργανωτές της πάλης, για να κατακτήσουν οι εργαζόμενοι έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης
το δρόμο της ανάπτυξης που οδηγεί στη λαϊκή ευημερία. Το σύνθημα «Αγώνας ενωτικός, μαζικός, ταξικός, για σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, για ζωή με δικαιώματα» μπορεί να εκφράσει τη θέληση των εργαζομένων όχι μόνο να αμυνθούν, αλλά να περάσουν στην αντεπίθεση για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, για προστασία από τη φορολαϊλασία και τις κατασχέσεις, για να καταργηθούν οι νόμοι της εργασιακής γαλέρας, για τα δικαιώματα στην υγεία και τη μόρφωση των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Με αυτές τις σκέψεις και με αυτούς τους άξονες πρέπει να βαδίσουμε για την επιτυχία της επόμενης μέρας της απεργίας, αλλά και να οργανώσουμε καθημερινά την κλιμάκωση των συνδικάτων, όχι μόνο μπροστά στην προσπάθεια που θα κάνει η κυβέρνηση να ψηφίσει το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα μέτωπα που αναπτύσσονται στη στρατηγική πορεία που πρέπει να χαράξει το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.